Θέλω να δούμε λίγο ξανά το βίντεο και να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο, ο οποίος για. Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας και δεν θέλει να ακουστεί το όνομά του. Έτσι. Εντάξει, ρε παιδί μου. Το τράβηξε να μας πει πώς ήταν τα πράγματα και δική του την πλευρά. Να δούμε αυτό το βιντεάκι είναι 30 δεύτερα που μας έδωσε. Πάντως εδώ σε αυτό το βίντεο δεν φαίνεται ότι είναι απ' έξω. Για τον προηγούμενο, είπε ο κ. Τρίτσας. Τώρα κοίταξε, ρε Ιωλάνη, τώρα πού να φαίνονται αυτά. Εντάξει, πάμε στο τόσο. Λοιπόν, να πάμε στο. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Αντώνη, ένα λεπτό. Κύριε Γεωργιάδη. Περνάει η μέλισσα. Θα είναι πιο ωραίο με το περνάει. Παρακαλώ λίγο ησυχία τώρα. Να πάμε στον κύριο Γιώργο που τράβησε να δει ένα φάκτερ του όλου να βγει. Κύριε Γιώργο, καλημέρα σα. Με μαχαίρια. Καλημέρα, καλημέρα. Ένα λεπτό, κύριε Τρίτσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βίντεο που μα στείλατε. Καλημέρα σα. Διότι έτσι έσπασε και. Καταρχάς δεν είμαι επαγγελματίας. Σήμερα συντέχνης, αλλά δεν δίνω το όνομά μου με τη λογική ότι αν ακούσει το επωνυμό μου η λογική του κυρίου Άδωνη, δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να συμβεί. Μάλιστα. Η λογική του κύριου Άδωνη, δεν λέω ότι ο κύριος Άδωνης θα μου κάνει κάτι, αλλά είναι τρομερό να ακούγονται αυτά τα πράγματα από την τηλεόραση. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι είμαι ερασιτέχνης, τραβάω χρόνια βίντεο και βγάζω και άπειρες φωτογραφίες, φτιάχνω διάφορα ντοκιματέρ για χόμπι δικό μου. Τραβώντας βίντεο έχω αισθανθεί πολλές φορές ντροπή για σαν πολίτης. Προχτές όμως ένιωσα ντροπή και οργή σαν πολίτης, αλλά και βαθύτατα προσβεβλημένος και ανήσυχος σαν Έλληνας. Η κίνηση των στρατιωτών που κατέβαινε, πέρα από την ειδική εκπαίδευση που κάνουν, ήταν προκλητική, οργανωμένη, απέπνε μίσος και φανατισμό. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι ο τρόπος που παρήλαβναν και φώναζαν έδειχνε ότι δεν φοβούνται. Και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι την τελευταία εβδομάδα ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ηθαγένεια, εύχομαι και ελπίζω να μην έχει σε εισαγωγικά αυτή η στρατιωτική κίνηση κανέναν άλλο σκοπό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιώργο. Τι εννοείτε, λέτε, ότι πάμε να κάνουμε κίνημα, να το καταλάβουν λίγο. Τι εννοείτε, λέτε, πάρα πολύ, κύριε Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα λεπτό να είναι σοβαρό να πιστεύει ότι αυτή κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ. Λοιπόν. Παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη. Ο κύριο Πιτίκιο έχει τον λόγο, πρόεδρο των εφέδρων καταδρομέων. Πρόεδρος των Ελλήνων Εφέδων. Πρόεδρος των Ελλήνων Καταδρομών. Λοιπόν, όπως μηδενίσανε την εφεδρεία, έτσι τώρα έχουν αρχίσει και μηδενίζουν και τις επαγγελματικές ένοπλες δυνάμεις. Όπως η ελληνική εφεδρεία πετάχτηκε έξω από τα στρατόπεδα, όπως δεν μας αφήνουν να κάνουμε ένα άλμα, δεν μας αφήνουν πώς να κάνουμε διαβόλου. Δηλαδή, τίποτα. Βλέπετε πουθενά έναν Έλληνα έφεδο να περπατάει, να κινείται ή να μπαίνει σε ένα στρατόπεδο. Τι είναι έφεδο, και εγώ έφεδο. Εντάξει, είσαστε έφεδο. Είμαι στο σύλλογο σα και δεν με εκπροσωπείτε. Γιατί είσαστε σε ένα σύλλογο. Εγώ έφεδο είμαι και δεν με εκπροσωπείτε. Τι είδου σωματείο είναι αυτό. Γιατί δεν σωματείο είναι αυτό. Γιατί δεν σα εκπροσωπούμε. Όλη η Ελλάδα έφεδρε. Εκπροσωπούμε. Έφεδο καταδρομέ. Μισό λεπτό. Δεν θα είναι ένα φανταζόμενο. Ζητάμε. Γιατί οι καταδρομέ πρέπει να έχουν σωματείο εφέδρων. Μισό λεπτό. Ναι, εντάξει, λοιπόν. Μιλάμε αυτό. Μισό λεπτό. Παρακρατικέ ομάδε αυτέ. Είμαστε παρακρατική ομάδα γιατί ζητάμε 100 ευρώ για τον Έλληνα στρατιώτη. Εντάξει, γιατί ζητάμε να ερευνηθούν οι αυτοκτονίες στον Εύρο, που Έλληνα στρατιώτη. Τι σχέση έχουν τώρα όλα αυτά κάτσε, με τον Έλληνα. Επειδή λέει ότι είμαστε παρακρατικοί, δεν είμαστε παρακρατικοί. Τα έχει ζήσει η Ελλάδα αυτά, τα ξέρουμε, δεν είναι καινούργια. Για το θέμα τους τώρα. Λοιπόν, όπως μηδενίζεται η εφεδρεία, έτσι μηδενίζεται και ο επαγγελματικός στρατός. Καλά κάνανε εκεί που το πάνε. Όχι. Δεύτερο. Είναι ένα να τελειώσουμε. Ένα. Δεύτερο. Ναι. Είναι αυτοί και δεν είναι τίποτα άλλοι. Ήταν και άλλοι. Καλά. Στον δρόμο που εννοείται που.
που λέγανε συνθήματα ναι. Κι άλλοι. Εντάξει. Πάντως οι άνθρωποι αυτοί είναι που ήταν τα συνθήματα. Όχι. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Όχι. Κανονικά. Δεν κάνανε καλά. Κύριε Δρίτσα. Πρέπει να τιμωρηθούν μέσα στο στρατόπεδο. Και κλεισμένο το θηρό. Όχι έτσι όπως το κάνανε. Κύριε Δρίτσα. Εγώ ανησυχώ. Εγώ ανησυχώ. Δεν το θεωρώ μεμονωμένο. Δεν το θεωρώ έργο κάποιων αλαφρόμυαλων ή κάποιων που ενθουσιάστηκαν από τις συνθήκες της παρέλασης. Το θεωρώ συγκεκριμένη κίνηση πρόκλησης μέσα σε ένα κλίμα που διαρκώς καλλιεργείται να ενισχυθούν φοβικές και να ενισχυθούν οριζόντιες διασυνδέσεις στο στρατό και στα σώματα ασφαλείας. Οι καταγγελίες είναι πάρα πολλές, πολύ καιρό τώρα.